Μία ιδιαίτερα ξεχωριστή και πρωτότυπη έκθεση γλυπτικής φιλοξενείται στις κεντρικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Με πρώτη ύλη το ξύλο από τα καμένα δάση της Βόρειας Εύβοιας το 2021, ο γλύπτης Αντώνης Μορφόγλου δημιούργησε έργα που αποτυπώνουν την καταστροφή και τον όλεθρο που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, φανερώνοντας παράλληλα και τη δύναμη της δημιουργίας, της εξέλιξης του υλικού και της επίδρασης του ανθρώπου πάνω σε αυτό. Είναι δηλαδή βιωματική η κατάσταση. Όσοι επισκεφθήκαν πριν έρθω εδώ, έκανα την έκθεση εκεί βέβαια που είχε συμβεί το γεγονός. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μείνει ασυγκίνητος. Παρότι εγώ είχα δυσκολία στην τεχνική, αλλά αυτό δεν είχε και μεγάλη σημασία. Μάλιστα θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Βαρλάμου που λέει ότι η αξία ενός έργου δεν βρίσκεται στην τεχνική, αλλά στο τι συναισθήματα εκπέμπει, κυρίως πόσο συγκινεί και ανταποκρίνεται σε αυτό που βιώνει ο ίδιος ο λαός, γιατί αντλείς την τέχνη μέσα από τον ίδιο τον λαό. Και ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό για μένα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτό το γεγονός. Δηλαδή με έναν άλλον τρόπο, με ένα γλυπτό δηλαδή, μπορεί να πούμε χίλιες λέξεις να αποτυπώσει αυτή την τραγική κατάσταση που έζησε ο λαός της Βόρειας Εύβοιας. Τα έργα εκτέθηκαν για πρώτη φορά στα γραφεία της Επιτροπής Αγώνα Πυρόπληκτων Βασιλικών Τσαπρουνιάς Ψαροπουλίου. Αποτελούν κομμάτι του ευρύτερου αγώνα των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών για αποκατάσταση των ζημιών και για μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, που ακόμη πάνω από ένα χρόνο μετά τις καταστροφές δεν έχουν υλοποιηθεί. Μαζέψαμε υπογραφές, κάναμε την πρώτη μας ανοιχτή συνέλευση. Ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό. Εκφραστήκαν απόψεις, ανησυχίες. Μάλιστα σε εκείνη τη συνέλευση έχει σημασία, επειδή βρίσκομαι και στο χώρο της νεολαίας, να πω κάτι χρησιμοποιώντας τα λόγια του Αϊνστάιν, που είπε ότι το μεγαλύτερο κακό δεν είναι αυτός που το κάνει, αλλά αυτός που το βλέπει και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Και αποδείχθηκε η νεολαία του χωριού της Επιτροπής Βασιλικών Ψαροπουλίου και Τσαπουνιά, όχι μόνο δεν έκανε τίποτα γι' αυτό, μπήκε μπροστά με κίνδυνο τη ζωή της για να σώσει το βιό της. Και επιπλέον συνέχισε να προσφέρει αλληλεγγύη και στα άλλα χωριά. Μια εικαστική έκθεση διαφορετική, που δικαιολογημένα κέρδισε το θαυμασμό όσων την επισκέφτηκαν και αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η τέχνη μπορεί να γίνει φωνή και όπλο στα χέρια του λαού, κραυγή αγώνα και διεκδίκησης. Η τέχνη αντανακλά στην επικαιρότητά της, στα γεγονότα, στην ίδια τη ζωή και στην προκειμένη περίπτωση στην καταστροφή, που για μένα ήταν ευκαιρία να δημιουργήσω. Είμαι τυχερός και πολύ ευχαριστημένος που εκθέτω σε αυτό το χώρο, που το θεωρώ δηλαδή το Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, που μου δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσω εδώ.